Επιδιώκω διαρκώς να περιβάλλομαι από κόσμο για να μην αντιμετωπίζω τις σκέψεις μου. Δεν μπορώ άλλο να αγαπάω άτομα τα οποία θέλουν να πάρουν μόνο κάτι από εμένα και στο τέλος με απορρίπτουν. Από τότε που πέθανε η κολλητή μου, άρχισα να συνειδητοποιώ πόσο κενοί είναι οι άνθρωποι. Αλλό και καλησπέρα! Σήμερα βρίσκομαι στο Σύνταγμα, έχω χαρτιά, στυλό και μια επιγραφή που λέει γράψτε το για να βγει από μέσα σου. Στόχος είναι ο κόσμος να γράψει κάτι που τον απασχολεί. Θα το γράψει ανώνυμα και στο τέλος θα διαβάσουμε τις ιστορίες. Το ίδιο βίντεο το είχα κάνει και πριν κάτι μήνες και η ανταπόκρισή σας με τα σχόλια και τα μηνύματα ήταν πάρα πολύ θερμή. Οπότε πάμε και σήμερα να δώσουμε το βήμα στον κόσμο. Θέλω να μου πεις, χωρίς να μου φωτογραφείς το τι έγραψε και τα λοιπά, τι ήταν αυτό? Ένα άγχος που έχω γενικά στη ζωή μου. Από τότε που πήγα φοιτήτρια το έχω πολύ άγχος αυτό. Είναι πιο πολύ κοινωνικό, γενικού περιεχομένου. Αφορά τη μοναξιά. Είναι κάτι το οποίο το μοιράζεσαι με φίλους σου γνωστούς? Όχι, το κρατάω μέσα μου. Ένα ελάττωμά μου. Το οποίο το έχεις εξωτερικεύσει σε φίλους γνωστούς? Όχι ακόμα, αλλά αυτό φοβάμαι. Είναι μια πορεία μου που με απασχολεί γενικά. Και νομίζω ότι θα απασχολήσει και το υπόλοιπο κοινό. Το τίποτε κανένας δεν λαμβάνει αυτά που πρέπει. Αφορά κυρίως κάποιες επιλογές που έχω κάνει εγώ. Πίεσε ένα με βλάπτουν, είναι επαναλαμβανόμενες και αφορούν κυρίως άτομα που επιλέγω στη ζωή μου. Και κρύβει κάτι βαθύτερο, γιατί σημαίνει ότι επιλέγω άτομα γύρω μου με σκοπό να αγαπήσουν κάτι σε μένα που δεν μπορώ να αγαπήσω εγώ. Είναι κάτι το οποίο σε βάραινε? Ναι, φυσικά. Το έχεις εκμυστηρευτεί τελευταία από το που έχεις γράψει σε κοντινούς ανθρώπους? Σε πολύ κοντινούς και πολύ λίγους. Έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Σε προσωπικό επίπεδο μέσα. Ναι, σε προσωπικό. Είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί καιρό? Νομίζω μας απασχολεί όλους. Δεν υπάρχει κάποιος να το έχει σκεφτεί. Ήταν κάτι που με απασχολεί και το έχω στο μυαλό μου αρκετό καιρό τώρα. Είναι περί συναισθημάτων και ανθρώπων. Είναι κάτι το οποίο έχεις μοιραστεί γενικότερα με φίλους σου, γνωστούς σου? Πιο έμεσα το έχω πει. Γι' αυτό το γράφω και εδώ. Είναι άβολος να το λέω γενικά. Πώς ένιωσες που το έγραψες? Όμορφα. Μια ανακούφιση. Όντως ότι κάτι έφυγε από πάνω μου, ένα μεγάλο βάρος. Πολύ καλά. Αν και πόνεσε λίγο, πολύ καλά. Δεν ξέρω γιατί ακόμα δεν το έχω. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το διαχειριστώ γενικότερα. Σαν να ηρέμησα λίγο, είναι αλήθεια. Ήσουν τσιτωμένη? Ήμουν πάρα πολύ. Νομίζω δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Σε βάρνει περισσότερο? Ναι. Τώρα αγχώθηκα βασικά. Θα το ξεπεράσω. Σίγουρα? Ναι. Πιστεύω σε σένα. Είσαι πολύ δυνατή και εσύ και όλοι μας. Σίγουρα καλύτερα. Τέλεια. Πολύ καλύτερα. Το εξωτερήκευσα. Πάντα νιώθω ωραία το γράφω, γι' αυτό και έκατσα. Εξωτερήκευσα τα συναισθήματά σου τώρα το λόγο? Ναι. Πολύ καλύτερα. Νιώθω ότι θα μπορώ να το λέω, τουλάχιστον. Ήταν ένα βήμα για τον εξωτερικό. Ναι. Κάπως έτσι. Νιώθω πολύ καλύτερα. Βρήκα ευκαιρία, οπότε ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Να το γράψω, να βγει από μέσα μου. Ο κόσμος ήρθε, έγραψε τις ιστορίες του και ώρα να το διαβάσουμε. Μια μικρή παρατήρηση είναι ότι συμμετείχε μόνο ένα αγόρι. Ένα αγόρι ήθελε να γράψει κάτι που το προβληματίζει για να βγει από μέσα του. Οπότε είναι λίγο πιο γυναικοκρατούμενο το σημερινό βίντεο, αλλά okay. Εδώ πέρα ιστορίες θα τις διαβάζουμε τυχαία και πάντα ανώνυμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Από τότε που πέθανε η κολλητή μου, άρχισα να συνειδητοποιώ πόσο κενοί είναι οι άνθρωποι. Βαρύ να χάνεις έναν άνθρωπο και πόσο μάλλον ένα κοντινό σου. Και νομίζω μετά από αυτό το πένθος και το βάρος αυτής της απώλειας, το να συνειδητοποιείς ότι οι άνθρωποι είναι κενοί, που η αλήθεια είναι στην πλειονότητα των ανθρώπων ισχύει κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ βαρύ. Συλληπιτηρία και ελπίζω στο φίλο που έγραψε αυτό το σημείωμα να καταφέρει να βρει στη ζωή του ανθρώπους με περισσότερο βάθος. Τι θα κάνω με το μέλλον μου? Πού θα πάει? Και από κάτω, δεύτερο ερώτημα, τι θα γίνει με τον ανδρικό πληθυσμό? Με το μέλλον σου, φίλε, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Ελπίζω να προσπαθήσεις για το καλύτερο. Τώρα, όσον αφορά το τι θα γίνει με τον ανδρικό πληθυσμό, ότι είναι πολλής, ότι είναι λίγος, ότι αυτός που υπάρχει είναι προβληματικός, δεν ξέρω, αλλά μια κατάθεση είναι και αυτή. Τι θα γίνει με τον ανδρικό πληθυσμό? Γράψτε στα σχόλια, τι θα γίνει με τον ανδρικό πληθυσμό. Μια κατάθεση ψυχής, παύλα ερώτημα, παύλα οργή. Και το ερώτημα είναι, γιατί όλοι οι πρώην γυρνάνε όταν πλέον τους έχεις ξεπεράσει? Πείτε τι νιώθετε, μωρέ, θαυμαστικά. Παιδιά, όντως ισχύει το πρώτο ερώτημα, τι γίνεται, γιατί γυρνάτε τότε? Και δεύτερον, εκφράζετε τα συναισθήματά σας, παιδιά. Πείτε τα, γιατί βλέπετε, το timing παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή. Αν εξέφραζες εσύ τα συναισθήματά σου στο φίλο, φίλη και στον οποιονδήποτε εκεί έξω, μια ώρα αρχίτερα, ίσως αυτή τη στιγμή να ήσασταν παντρεμένοι, με παιδιά, ευτυχισμένοι. Και να χωρίζετε. Όχι, μπορεί να ήταν αλλιώς τα πράγματα. Όπως και να έχει, οπότε πείτε τι νιώθετε. Γιατί δεν είναι βαρύ να τα κουβαλάς. Και που ξέρεις, μπορεί αυτός εκεί έξω που νιώθει τα συναισθήματα για εκείνον να νιώθει τα ίδια. Να είστε στην ίδια πλευρά. Επόμενο story. Με μεγάλα γράμματα είμαι φοβερά αναποφάσιστη. Είσαι αυτή η φίλη η οποία είπε θα μπω στο βίντεο, δεν θα μπω, θα γράψω, δεν θα γράψω, να φύγω ή να μην φύγω. Πλακάνω. Είμαι φοβερά αναποφάσιστη. Το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο προηγούμενο βίντεο part 1 θα βρίσκεται κάτω στην περιγραφή, ότι το πρώτο βήμα για την
αντιμετώπιση ενός προβλήματος είναι η αποδοχή. Οπότε φαντάζομαι για να το σημειώνεις, το έχεις αποδεχτεί, οπότε είσαι σε καλό στάδιο για να το αντιμετωπίσει. Ή και όχι. Αστειεύομαι. Μπορείς να τα καταφέρεις. Νιώθω ότι πολλές φορές οι άλλοι δεν με καταλαβαίνουν και δεν προσπαθούν να μπουν στη θέση μου, όπως κάνω και εγώ για εκείνους. Αλλά όλα καλά. Η ζωή είναι μικρή. Χαμογελάμε. Με το αισιόδοξο μήνυμα, γιατί ας ξεκινήσω από το τέλος, γιατί ό,τι και να συμβαίνει στο τέλος, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί η αισιοδοξία είναι στάση ζωής και το χαμόγελο είναι επιλογή που μορφαίνει και τη δική μας ζωή και των υπολείπων. Τώρα, σχετικά με το πρώτο σκέλος που δεν καταλαβαίνουν και δεν προσπαθούν να μπουν στη θέση σου, ενώ κάνεις εσύ, το μότο μου είναι πράξε έτσι όπως θα ήθελες να πράξει ο άλλος για σένα και μπες στη θέση του άλλου. Αλλά φίλοι, φίλε που το έγραψες, πρέπει να καταλάβεις ότι σε αυτή τη ζωή δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Αν μπει σε αυτό το mindset και το συνειδητοποιήσει ότι δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο, τότε ίσως σε βοηθήσει να το καταλάβεις. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι όλοι πρέπει να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε όλοι όπως θα θέλαμε να μας αντιμετωπίζουν, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Τι να κάνουμε. Και το επόμενο σχετίζεται με ένα προηγούμενο που διαβάσαμε και σχολίασα. Να λες αγαπώ στους ανθρώπους σου πριν να είναι αργά. Θα το κάνω λίγο μακάβριο. Ποτέ δεν ξέρεις ποια θα είναι η τελευταία φορά που θα δεις τον αγαπημένο σου άνθρωπο. Οπότε πες το πριν είναι αργά. Γιατί προφανώς για να το γράφει εδώ πέρα ο άνθρωπος που το έγραψε, ήταν αργά όταν συνειδητοποίησε και ήθελε να πεις αγαπώ. Οπότε μήπως να κάνεις μια παύση στο βίντεο και να πεις αγαπώ. Τώρα, μια εξομολόγηση στους γονείς. Ζητάω συγγνώμη από τους γονείς μου για όλες τις φορές που τους λέω ότι κοιμάμαι σε κάποιον φίλο και βρίσκομαι εκτός Αττικής. Και για όλα τα μαθήματα που έχω κοπεί και δεν το ξέρουν. Και μια χαρούμενη φατσούλα. Όλα τα άτομα που μπαίνουν στο βίντεο είναι ενήλικα προφανώς. Αλλά παιδιά, okay, μπορεί να μην έχεις την κατάλληλη σχέση με τους γονείς σου και την οικειότητα για να εξωτερικεύσεις αυτές σου τις πράξεις. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει ένα άτομο στο φιλικό σου περιβάλλον που θα μπορείς να το πεις. Γιατί όταν βρισκόμαστε μακριά από την Αττική, κάτι μας συμβαίνει. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Οι δολοφονίες αρκετές. Συμβάντα μπορεί να συμβούν σε αυτό το κράτος που ζούμε Ελλάδα να είναι πολλά. Οπότε τουλάχιστον φρόντιζε να το λες σε κάποιον οικείο σου για να το γνωρίζει. Τώρα, όσον αφορά τα μαθήματα, εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο ανώδυνο. Κάποια στιγμή θα πάρεις πτυχίο, ελπίζω. Άμα το πάρεις και έχεις εγκαταλείψει στη σχολή, πες το. Τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν. Ωου, μπαμπάτσικο το επόμενο. Παλεύω χρόνια για μια σωστή δουλειά. Δίνω τα πάντα και ποτέ δεν ανταμείβομαι. Κάνω τα πάντα σαν σωστή υπάλληλος. Τελικά κατέληξα με OnlyFans και έγινα αφεντικό του εαυτού μου. Κατάλαβα πως πρέπει να κάνω αυτό που θέλω χωρίς να με νοιάζει η γνώμη των γύρων μου. Είμαι ευτυχισμένη και με τα λεφτά που μου αξίζουν. Βλέπουμε ότι είναι ευτυχισμένη, το λέω ότι είναι ευτυχισμένη και παίρνει τις απολαυές τις οποίες είναι υπερήφανη και πιστεύει ότι αξίζουν στον εαυτό τους. Οπότε θα πω συγχαρητήρια. Και όλοι να κυνηγάμε αυτό που μας αξίζει και πιστεύουμε ότι είναι το καλύτερο για τον εαυτό μας. Γιατί αν δεν πιστέψουμε εμείς στον εαυτό μας, ποιος θα πιστέψει. Νομίζω ότι έχω θέμα με την οικειότητα. Όποτε φτάνει η στιγμή να δεθώ με κάποιον, απλά θέλω να φύγω. Και φεύγω. Τουλάχιστον έχεις πολύ καλή σχέση με την αποφασιστικότητα. Θέλεις να φύγεις και φεύγεις. Αυτό είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, νομίζω, στην εποχή. Ότι οι άνθρωποι φοβούνται να δεθούν με ανθρώπους γιατί φοβούνται τη συναισθηματική απόρριψη. Αλλά σκέψου ότι αυτά που χάνεις από το δέσιμο με ανθρώπους μπορεί να είναι πολλά περισσότερα από αυτά που κερδίζεις φεύγοντας. Ένα κοινωνικοπολιτικό σχόλιο, νομίζω. Αλλά με αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά εδώ πέρα. Γιατί γράφει Μητσοτάκη. Τελίτσες, τι θα ήθελε να πει εδώ πέρα και δεν το ολοκλήρωσε. Α, μείνουμε με αυτό το ερώτημα. Αν είσαι το άτομο που το έγραψες, γράψε το ανώνυμο από κάτω, γιατί με τι θέλει να συνεχιστεί αυτή η πρόταση και δεν καταλαβαίνω. Okay. Δεν μπορώ άλλο να αγαπάω άτομα τα οποία θέλουν να πάρουν μόνο κάτι από εμένα και στο τέλος με απορρίπτουν. Πού πάμε σαν άνθρωποι. Γιατί συναναστρεφόμαστε με καινούς ανθρώπους, πάμε να δεθούμε με ανθρώπους και στο τέλος φεύγουμε γιατί φοβόμαστε αυτή την οικειότητα. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν μόνο να κερδίσουν από τους άλλους ανθρώπους και όχι να δοθούν και να προσφέρουν. Τι συμβαίνει. Πρόβλημα στις ανθρώπινες σχέσεις συμβαίνει και είναι μια νόσος της κοινωνίας και των σύγχρονων εποχών. Θα αλλάξει άραγε ποτέ ή πηγαίνουμε ολοταχώς προς τον πάτο. Πώς γίνεται να σε απασχολούν τόσα πράγματα στο μυαλό σου και όταν σου κάνουν την ίδια ερώτηση στο δρόμο, τι σε απασχολεί, ξαφνικά δεν ξέρεις τι να σκεφτείς. Μ' απασχολεί πολύ έντονα ο χρόνος που περνάει και αγχώνομαι τρομερά για το αν ζω κάθε στιγμή όπως θα έπρεπε και συμφωνώ πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή και αν έχω κάνει σωστές επιλογές. Νιώθω συνεχώς ότι θέλω να ζήσω κάτι παραπάνω, αλλά καταλήγω στα ίδια και ο χρόνος περνάει. Θέλω απλά να ζω τη στιγμή και να ξέρω την επόμενη μέρα θα χαμογελάω στην ιδέα της ανάμνησης. Ενώ στην πραγματικότητα πάντα την επόμενη φορά αγχώνομαι για το αν ευχαριστήθηκα τη στιγμή. Αυτά ευχαριστώ καρδούλα. Νομίζω εδώ πέρα η φίλη μας έγραψε πάρα πολύ σωστά πράγματα. Άλλη μια νόσος της σύγχρονης κοινωνίας και των εποχών, ότι συνεχώς ζούμε σαν ένα τροχόστατα χάμστερ. Μονίμως κυνηγάμε πράγματα και δεν βιώνουμε τη στιγμή. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ πέρα να σκεφτόμαστε την επόμενη στιγμή και την επόμενη στιγμή να σκεφτόμαστε την παραεπόμενη ή την προηγούμενη που δεν ζήσαμε για τη στιγμή την οποία πέρασε. Οπότε θα ξαναπώ το γραφικό.
σημαντικό, ζήσε τη στιγμή. Ποτέ δεν ξέρεις ποια θα είναι η τελευταία στιγμή με τον εαυτό σου, στον κόσμο αυτό, με τους συνανθρώπους. Οπότε να προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε αυτή τη στιγμή. Δυσκολεύομαι να περάσω χρόνο με τον εαυτό μου και ασφικτιώ στην ιδέα ότι βρίσκομαι μόνη μου στους 4 τοίχους του δωματίου μου. Επιδιώκω διαρκώς να περιβάλλομαι από κόσμο για να μην αντιμετωπίζω τις σκέψεις μου. Πραγματικά ανατρίχιαζα, παιδιά, όντως. Επιδιώκω διαρκώς να περιβάλλομαι από κόσμο για να μην αντιμετωπίζω τις σκέψεις μου, τους προβληματισμούς μου και τα συναισθήματά μου. Οι άνθρωποι πλέον βομβαρδιζόμαστε με πληροφορίες με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζουμε τις σκέψεις μας και τους προβληματισμούς μας, όπως εδώ πέρα ο φίλος μας. Αλλά αν δεν έρθεις αντιμέτωπος με τους σκέψεις και τον εαυτό σου, αυτό θα συσσωρεύεται, θα συσσωρεύεται, θα συσσωρεύεται. Και όταν θα έρθει η στιγμή να το αντιμετωπίσεις, τότε θα έχεις να αντιμετωπίσεις αντί για ένα κυματάκι, ένα τσουνάμι. Πρώτο τελευταίο, ότι δεν έφυγα όταν είχα την ευκαιρία. Μπορεί να χάσαμε μια ευκαιρία όπως εδώ πέρα και να το μετανιώσαμε και να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, αλλά ευκαιρίες περνάνε διαρκώς. Οπότε αυτό ελπίζω να σου έχει γίνει μάθημα και να αδράξεις την επόμενη ευκαιρία που θα περάσει, έτσι ώστε να μην είναι αργά. Γιατί ευκαιρίες πάντα περνάνε. Οπότε μένει απλά εσύ να είσαι έτοιμος. Και τελευταίο σημείωμα. Συγγνώμη στην αδελφή μου που δεν κατάλαβα ότι έχει ψυχικές διαταραχές και την αντιμετώπιζα λάθος. Και μια καρδούλα. Βαρύ, να πω ότι θα μπορείς να το έχεις καταλάβει νωρίς. Δεν είμαστε όλοι ειδικοί για να καταλάβουμε. Πολλές φορές ο δίπλος μας, ο γονιός μας, ο αδελφός μας, ο φίλος μας, η σχέση μας μπορεί να είναι κάτι τέτοιο και ο ίδιος να μην το ξέρει. Σημασία δεν είναι για το πώς συμπεριφερόσουν πριν το καταλάβεις, αλλά από τη στιγμή που το κατάλαβες ποια είναι η αντιμετώπιση και η συμπεριφορά σου. Νομίζω ότι από τη στιγμή που το κατάλαβες, σίγουρα θα άλλαξει η συμπεριφορά σου. Να βοηθάμε άτομα τα οποία έχουν ψυχικές διαταραχές, να μην ντρεπόμαστε. Νομίζω εντάξει, εν έτη 2024 δεν πιστεύω να υπάρχει ταμπού. Σίγουρα υπάρχει, γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Ελπίζω να είναι σε πολύ μειωμένο ποσοστό αυτό το ταμπού. Να βοηθάμε ανθρώπους να εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας, να πηγαίνουμε σε ψυχολόγους, γιατί έτσι όπως πηγαίνεις στο γιατρό όταν πονάει το πόδι σου, όταν πονάει η ψυχή σου, πρέπει να πηγαίνεις σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο, γιατί η ζωή είναι μικρή και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζούμε με τραύματα. Και αν πιστεύεις ότι κάποιος από το περιβάλλον σου θέλει αυτή τη μικρή όθηση, αυτό το μικρό χτύπημα στον ώμο για να κάνει το βήμα και να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, κάτω. Κάπου εδώ το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Είχα πει την προηγούμενη φορά ήταν βαρύ και μου είχατε πει στα σχόλια πάρα πολύ και σε μηνύματα ότι δεν ήταν βαρύ, αλλά ήταν ωραίο και ότι πρέπει να ακούγονται. Συμφωνώ, απλά δεν είναι στον εύθυμο χαρακτήρα των περισσότερων βίντεο που ανεβαίνουν εδώ πέρα. Παρά αυτά, ελπίζω να σας προβλημάτισε, να ταυτιστήκατε, να δημιούργησε αυτό το μικρό ερωτηματικό πάνω στο κεφάλι σας, να το μοιραστείτε, να είναι μια αιτία έναρξης μια συζήτηση με τους οικείους σας. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να το στείλετε σε κάποιον φίλο σας, γνωστό σας. Και που ξέρεις, μπορεί αυτό το τραπέζι με αυτή την επιγραφή να βρίσκεται στη δική σου περιοχή και να καταθέσεις τους δικούς σου προβληματισμούς. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε τέλεια. We'll be right back.